τραγωδία χωρίς τέλος στην Ιταλία. Χιλιάδες οι νεκροί από τον COVID-19. Στρατιωτικά οχήματα έχουν πλέον επιστρατευτεί για να μεταφέρουν στα νεκροταφεία τα άψυχα σώματα των ηλικιωμένων κυρίως Ιταλών που φεύγουν από την ζωή κατά δεκάδες κάθε ώρα. Οι εικόνες από τον Πέργαμο είναι συγκλονιστικές. Η περιοχή που έχει χτυπηθεί πιο άγρια από την πανδημία. Και ο προβληματισμός ακόμα πιο έντονος, αν αναλογιστεί κανείς τα λόγια του δημάρχου της πόλης. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χάσμα, το οποίο επιβεβαιώνεται από την συγκεκριμένη εμπειρία πολλών οικογενειών που έχουν ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι πεθαίνουν είτε στο σπίτι είτε σε νοσοκομεία. Υπάρχει ένας αξιοσημείωτος αριθμός ανθρώπων που πεθαίνουν λόγω του ιού. Το είπα αυτό επειδή η αιτία θανάτου είναι κυρίως η πνευμονία. Αλλά τα συγκεκριμένα δεν καταγράφονται ως θύματα του ιού, επειδή κανείς δεν εξέτασε αυτούς τους ηλικιωμένους πριν ή μετά τον θάνατό τους. Vittime del virus perché nessuno mai ha fatto un tampone a queste persone anziane né prima del loro. Οι σελίδες των τοπικών εφημερίδων έχουν γεμίσει από αγγελίες για τις κηδείες, οι οποίες τελούνται με συνοπτικές διαδικασίες, με ελάχιστους ή και καθόλου συγγενείς. Ακόμα πιο συγκλονιστικές εικόνες από τα νοσοκομεία της περιοχής. Ο κόσμος έντρομος παραμένει σπίτι και από εκεί όσοι μπορούν εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που δίνει τιτάνια μάχη για να περιοριστούν όσο γίνεται οι απώλειες απέναντι σε αυτόν τον αόρατο εχθρό.